Πώ τα βλέπετε αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για φέτο, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο γενικά. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα λέγω ότι είναι ούτε αισιόδοξα ούτε και απεσιόδοξα. Δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει χρονιά, ε, η παραγωγή δεν είναι υπερβολικά μεγάλη και ω εκ τούτου μπορούν και οι τιμέ να ε, επιτευχθούν καλέ. Mm -hmm και γενικά να υπάρξει έτσι μια ικανοποίηση γύρω από το εισόδημα Μπορείτε να προσδιορίσετε πάνω κάτω την τιμή ή είναι νωρίς ακόμα Κοιτάξτε θα μπορούσα να την προσδιορίσω αλλά δεν θα ήταν σωστό να το κάνω αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι διαμορφώνονται οι τάσει και δεν θα ήθελα ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω να διαμορφώσω με την απόψη μου κάποια πράγματα ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι παραγωγοί να μην βιαστούν να μην να μην βιαστούν να, να κλείσουν τα πρωτοκάλια του σε χαμηλέ τιμέ. Mm. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, δεν υπάρχει παραγωγή μεγάλη πουθενά στην Ελλάδα. Ε, είναι μειωμένε οι αποδόσεις και στα ε, ανταγωνιστικά κράτη, οι, 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 οι παραγωγές. Ως παραγωγέ. Ω εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει κανένα λόγο να, να ξεπουλήσουν στην κυριολεκσία τσάβα τα προϊόντα του και να και να πάρουν στον κατήφορο την με τις τιμές. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας πιάσει και κάποια ιστερία και να αποζητάμε mm -hmm. αλόκοτα πράγματα. Δεν λέω κέρδος, ας πούμε, έτσι. Να. Πάντως, τελευταία χρονιά δεν ήταν και από τις καλύτερες. Ο κόσμος, δηλαδή, ε, διαμαρτυρήθηκε, διαμαρτυρήθηκε. Είχε πολλά παράπονα. Ε, εντάξει, στα πλαίσια της κρίσης, νομίζω ότι συμπαρέσυρε και το πορτοκάλι. Κοιτάξτε, η κρίση είναι τόσο μεγάλη. Ίσως δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι μια απλή κρίση. Είναι στην ουσία έχουμε πόλεμο. Στην ουσία έχουμε οικονομικό πόλεμο, όταν οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα ή αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τα αυτονόητα. Γιατί τα πάντα που πρέπει, που αφορά τα προϊόντα και όχι μόνο το πορτοκάλι, αφορά μια πιστοτική συνεργασία. Αν δεν δοθούν πιστώσεις για να συλλεγεί, να μεταποιηθεί... Να εξαχθεί και τα λοιπά, τότε από πού θα υπάρξουν αυτά τα χρήματα, mm -hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ισοπεδώνονται οι τιμέ, είτε αυτοί λέγονται χυμή, είτε αυτοί, αυτό λέγεται πω πορτοκάλι, είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ψυχραιμία από του παραγωγού φέτο, τουλάχιστον που δεν έχουμε πολύ μεγάλε παραγωγέ. Δεν χρειάζεται να, να του πιάσει πανικό. Mm -hmm. Οι ποσότητε θα, θα, θα απορροφηθούν όλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, είτε στη, στη χειρότερη περίπτωση τη χειμοποίηση και με τη μορφή τη συνδεδεμένη ενίσχυση που θα πούμε για παρακάτω, τι είναι, θα, θα υπάρξει μια καλύτερη τιμή στη mm -hmm. μαζί με την συνδεδεμένη. Οπότε ε, για, δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί να βιαστούν και να ξεπουλήσουν σε εξευθελιστικές τιμέ τα πορτοκάλια τη εξαγωγή. Σε εξαγωγή, οι οποίοι δεν είναι μόνο χαμηλέ τιμέ, πολλέ φορέ και η ποιότητα των εξαγωγών αυτή είναι τέτοια που δεν του εξασφαλίζει το αυτονόητο, δηλαδή την, την καταβολή των χρημάτων του. Mm -hmm. Κατάλαβα. Ο καιρό θα βοηθήσει, τι βλέπετε. Κοιτάξτε, μέσα στη μίση, ο καιρό δεν ήταν κακό. Ελπίζουμε να μην έχουμε πάρα πολύ κρύα και παγετού και χιονοπτώσει. Ε, οι βροχέ που έπεσαν ήταν ευεργετικέ, θα έλεγα. Ε, απλά θέλουμε θέλ, πλέον και εμείς Το χρόνο μας για να μπορούν να συλλεγούν Και να μπορέσει να εξελιχθεί Σε μια καλή χρονιά Γιατί η καλή χρονιά ο παραγωγός Πρώτα την εξαρτά από τον καιρό Και μετά την εξαρτάται Από την από τη διάθεση και την εμπορία Θέλω λίγο να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται νέα ΚΑΠ. Πολλά έχουν υποθεί. Η μεγαλύτερη μερίδα των αγροτών τουλάχιστον με του οποίου έχουμε μιλήσει βλέπω ότι διάκειται αρνητικά. Αλλιώ τα περίμεναν, αλλιώ του βγήκαν. Η δική σα η τοποθέτηση ποια είναι. Κοιτάξτε να δείτε, επικράτησαν κάποιε απόψει, οι οποίε, μάλλον υπήρχαν κάποιε απόψει, οι οποίε μπορώ να πω αυτή που τελικά που, που προκρίθηκε ε, γενικά είναι η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, ένα παραγωγό που έπαιρνε 10 δραχμές να το πω έτσι, λιανά, δεν θα χάσει περισσότερα από το 20% φέτο και θα φτάσει μέχρι το 30% ε, το 2020. Mm -hmm. ε, ένα που έπαιρνε 10, 10 ευρώ ε, θα πάει στα 8 ευρώ και θα, και θα, και θα, και θα μειωθεί μέχρι τα 7. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι κρατάει ένα από τα ισταρικά δικαιώματα. Σημαίνει ότι κρατάει ένα σημαντικό ποσό. Θα μου πείτε τα, τα, τα δικαιώματα ή ήταν με αντικειμενικά κριτήρια, όχι. Εκεί ήταν η αδικία. Mm -hmm. Αλλά όμω είναι χειρότερο ακόμη αν τελικά πέφτανε στο γενικό καλάθι και έγινε γινόταν διανομή από εκεί και αντί να παίρνει τα 10 ευρώ, στο παράδειγμα που έθεσα, έπαιρνε 1 ευρώ. Mm -hmm. δηλαδή θα ήταν ισοπεδωτικό. Mm -hmm. Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια συνδεδεμένη από το, σε κάθε κράτο μέλο. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να υπάρχει και μια συνδεδεμένη η οποία δυστυχώ και το λέω με τα λύπη μου. Παρότι οι συζητήσει έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, παρότι μα έχουν καλέσει και έχουμε και προκαλέσει και εμεί συζητήσει με το Υπουργείο πάρα πολλέ, ακόμη το Υπουργείο δεν είναι σε θέση να μας ανακοινώσει την απόφαση του για την νέα ακεία, την οποία ε, θα θέλαμε να ξέρουμε έγκαιρα πρωτού ξεκινήσει η παραγωγή μα. Mm -hmm. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει η τέλος του χρόνου γιατί ουέ και μονό όμω, άμα δεν ξέρουμε μέχρι τον Δεκέμβριο τι θα ισχύει την 1η Γενάρη. Ε, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει μια συνδεδεμένη, υπάρχει μια διαφορά αντίληψη. Ε, το κράτο ξεκίνησε και έλεγε ότι να μπορούν να χυμοποιούνται και να συνδέονται με, με, με μια τιμή τα 700 κιλά το στρέμα. Εμεί ζητούσαμε τουλάχιστον 3 τρει τόνου το στρέμα. Ε, ελπίζω ότι και ξανά στις, στις συζητήσεις που θα επακολουθήσουν θα πριτανεύσει η λογική από την πλευρά του κράτους γιατί από τη δική μας πλευρά η λογική των τριών τόνων είναι, είναι πραγματική η λογική. Mm -hmm. Λοιπόν, ελπίζω να πριτανεύσει και αυτούς η λογική και να καταλάβουν ότι με 700 κιλά το στρέμα δεν μπορεί να μιλάμε για συνδεδεμένη παρά μόνο για ένα μικρό, μικρό μέρο των ευγαλμάτων. Mm -hmm. ε, ελπίζω ότι κάποια στιγμή. Όπω είχαμε κληθεί, θα ξανακληθούμε και τελικά θα υπάρξει η οριστική απόφαση, η οποία θα αν δεν είναι τουλάχιστον τρει τόνου, θα είναι ένα ποσό το οποίο θα ικανοποιεί και του παραγωγού. Και αντί τια περιπτώσει, είναι και ένα αίτημα το οποίο είναι όλη τη Ελλάδο. Όλε οι ομάδε παραγωγών τη Ελλάδο πήγαμε και ζητήσαμε τρει τόνου στο στρέμμα. Mm -hmm. δεν, δεν ζητήσαμε χρήματα. Τα υπάρχοντα χρήματα να μοιραστούν. Mm -hmm. Δεν ζητήσαμε νέα χρήματα. Mm -hmm. Αυτό mm -hmm. είναι το παράδοξο. Και έρχεται το κράτο και λέει όχι 700. Και προσπαθούμε να πείσουμε το κράτο, όλοι, όλοι οι Έλληνε παραγωγοί περιδοίδων, ότι να εφαρμόσει κάτι άλλο χωρί να ζητούμε χρήματα. Δηλαδή, Δεν ξέρω αν έχει και το δικαίωμα στο κάτω-κάτω δηλαδή, να αδιαφωνεί, <Το> όταν όλοι ομόφωνα για πρώτη φορά στη ζωή μα <Το> ζητούμε κάτι <Το> και αυτό θέλει να το μοιράσει με τον δικό τρόπο. Γιατί ε, δηλαδή, πάση περιπτώσει, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν έχει φερειντών παραγωγών, δεν mm -hmm. Θα περάσουμε και στο Υπουργείο έτσι να μου κάνετε μια κριτική για τη μέχρι τώρα πορεία. Θέλω να μου πείτε τελικά αν αυτή η νέα ΚΑΠ δίνει κίνητρα στον κόσμο να ασχοληθεί με τον αγροτικό χώρο. Γιατί ήταν ουσιαστικά η ταμπέλα. Κίνητρα στον κόσμο να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή κτλ. Εσεί πώ το βλέπετε. Κοιτάξτε, η νέα ΚΑΠ δίνει κίνητρα γιατί υπάρχει ένα βοήθημα με την επιδότηση η τη οποία θα υπάρχει μέχρι το 20 και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε δεν θα τελειώσει το 20 ήδη, ήδη συζητούν και έχουν σχεδόν αποφασίσει ότι θα επεκταθεί μέχρι το 26-27 άρα λοιπόν για ένα ακόμη πολύ μεγάλο ε, ε, χρονικό διάστημα και δεν ξέρω αν ποτέ καταργηθεί θα καταργηθούν επιδότηση γόνο ή ε, άποψή μου δεν καταργηθούν ποτέ mm -hmm. είναι ένα επιπλέον βοήθημα σε κάποιον που έχει περιουσία ή που μπορεί να αποκτήσει περιουσία να καλλιεργεί. Ε, αν οι τιμές και των προϊόντων ε, αναστηθούν και πιάσουν ένα, ένα επίπεδο αξιοπρεπές γιατί αυτή τη στιγμή η τιμή του πορτοκαλιού ε, είναι, η τιμή του είναι αναξιοπρεπές ε, και φτάσει σε ένα επίπεδο της τιμής του λατιού σήμερα που σήμερα νομίζω ότι έχει μια καλή τιμή mm -hmm. λοιπόν ε, νομίζω ότι ναι, μπορούμε, μπορώ να απαντήσω θετικά, ε, καταβατικά στο ερώτημά σα. Ε, ρωτάει ο κόσμο τι γίνεται, πότε θα πιστοθούν στου λογαριασμού του τα χρήματα τα περσινά, Τι θα γίνει με αυτό, ε, Όσον αφορά την περιοχή Σπάρτη, ε, οφείλω να πω ότι έχουμε πλήρω πάρα πολλά και λείπουν ακόμη κάποια. Mm -hmm. ε, θέλω να πω ότι αυτό, το, αυτό συμβαίνει γιατί με την περίοδο της κρίσης οι τράπεζες έχουν σταματήσει να πιστώνουν πλέον τους συνεταιρισμού, τους επιχειρήσει, το ακούτε όλοι, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμά, ότι έχουν κλείσει τις τρόφικες και δεν χρηματοδοτούν. Εμείς λοιπόν, επειδή πήραμε κάποια πορτοκάλια τα οποία άλλα εξάγαμε, άλλα μεταποίησαμε και λοιπά, και η χημή, πάρα πολύ χημία ακόμη μέσα, έχουν πουληθεί βέβαια, αλλά δεν έχουν απορροφηθεί από τους πελάτες ούτως ώστε για να πληρωθούν, υπολείπονται κάποια χρήματα, τα οποία πιστεύω πάρα πολύ άμεσα, ε, πιστεύω μέχρι, η εκτίμησή μου είναι μέχρι αρχές Δεκεμβρίου που είναι η συνέλευση θα έχουν ε, εξοφληθεί, εν τη αυτή περιπτώσει πάρα πολύ σύντομα ε, πιστεύω θα εξοφληθούν. Και το σημαντικό στην όλη περίπτωση είναι ότι μέχρι στιγμής εγώ θα έλεγα ένα νούμερο περίπου της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων που ήταν η αξία των πορτοκαλιών. Έχουμε πληρώσει περίπου τα 2 εκατομμύρια ε, και χωρίς να έχουμε κα, κάνει χρήση της πίστοσης. Mm -hmm. Δηλαδή ε, το σημαντικό για πρώτη χρονιά είναι αυτό. Ναι, μην υπάρχει μια καθυστέρηση, yeah. σας είπα γιατί, για τη δυσκολία, γιατί από τη δυσκολία των τραπεζών, αλλά απ' την είναι. άλλη ανταποκρινόμαστε μόνοι μας, mm -hmm. Ε, δεν σας κρύβω ότι έχουμε δέσμευση από την τράπεζα ότι πολύ σύντομα εντό ίσω και μια εβδομάδα και δύο, δεν θέλω να έτσι να δεσμευτώ γιατί δεν αφορά τόσο απόφαση δική μα όσο τρίτον, θα μας καταβάλει ένα μικρό, μια μικρή πίστοση. Mm -hmm. ε, αμέσως θα πιστωθούν και θα τελειώσουν και οι λογαριασμοί θα ξεμπλέξουν με, με αυτούς το, το ίδιο ισχύει και για το... η, τις υπόλοιπες περιοχές η, της Λακωνίας. Η, για τις υπόλοιπες περιοχές της Λακωνίας, από την αρχή όταν mm -hmm. αγοράζαμε είχαμε κάνει κάποιες συμφωνίες μαζί τους ή με τους αντιπροσώπους τους εκεί, τις οποίες και τηρούμε. Και όπω έχουν τηρηθεί όλε μέχρι στιγμή, θα τηρηθεί και αυτή. Mm -hmm. Ωραία. Ε, γίνεται ένα λαλού με του εργάτε, με, με το εργόσιμο κτλ. Τι γίνεται με αυτό. Κοιτάξτε, θίγεται ένα θέμα. Το οποίο θυμάστε και από το σταθμό σα, στη, στη γέννησή του, το είχα καυτηριάσει και είχα πει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ε, λυπάμαι, αλλά δικαιώνομαι στην πράξη, ούτε το εργόσιμο, ούτε εργόσιμο αποδίδεται στο κράτο ούτε νομιμοποίηση εργατών υπάρχει, ούτε νόμοι εργάτε υπάρχουν. Το μόνο που υπάρχει είναι πλέον τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούμε στου παραγωγού. Και το λέω πιο αναλυτικά. Ένα παραγωγό πλέον, από την ώρα που θα μαζέψει τι του ή θα κόψει τα πορτοκαλιά του, είναι με να του πόδι στον εισαγγελέα. Γιατί αφενό μεν πρέπει να έχουν τα εργόσιμα και ο παραγωγός δεν έχει θέμα του, δεν έχει πρόβλημα. Παρότι έχει μια, μια μεγάλη γραφειοκρατία, ακόμη, δεν έχει πρόβλημα να βγάλει εργόσυμα. Το θέμα είναι ότι αυτός που θα δεχτεί τα εργόσυμα πρέπει να έχει άδεια εργασία. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι εργάτες γης που δουλεύουν τουλάχιστον στα πορτοκάλια και, και σε και σε παρεμβερή προϊόντα που είναι εποχιακά, δεν είναι από αυτούς που είναι οι νόμιμοι και πάρα πολλά χρόνια εργάτες, μπεϊκα και τα λοιπά <Κι> και βλιάρια ασθενείας, είναι από τους λοιπούς έτσι μετανάστες οι οποίοι εποχιακά και ευκαιριακά εργαζόντουσαν σε αυτού του τομεί. Αυτό δεν έχει σταματήσει λίγο, δεν έχει περιοριστεί. Δηλαδή οι Έλληνε πλέον δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία. Οι Έλληνε, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει νοοτροπία, θα σα πω ένα περιστατικό μόνο. Εμεί έχουμε κάποιου ξενώνε, του οποίου αποφεύγουμε απο, απαγορεύουμε μάλλον να βάλουμε μετανάστες που δεν έχουν άδεια γιατί είμαστε κατηγορούμε και εμείς και μάλιστα πέρσι είχα, είχα αυτόφορο για αυτό το πράγμα χωρίς την έγκρισή μου και χωρίς την, να είναι σε γνώση μου mm -hmm. ε, 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 δυο άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τα νόμιμα χαρτιά μέσα στους 80 που υπήρχαν Mm -hmm. και είμαι κατηγορούμενος μετά από αυτοφόρο διεργασία αυτοφόρου mm -hmm. λοιπόν ε, όχι μόνο αυτό ε, μπορώ να πω ότι οι Έλληνε που είχαν, ε, που με κάποια τηλέφωνα και από μακρινές περιοχές να έρθουν να εργαστούν στα Πορτοκάλια όταν ήρθαν εδώ φύγανε mm -hmm. και δεν φύγανε γιατί δεν του άρεσε ο ξενώνας ο οποίο έχει και θέρμανση έχει απ' όλα ε, δεν φύγανε γιατί δεν υπήρχε δουλειά και από αυτό έχει Φύγανε γιατί η δουλειά του Πορτοκαλιού, όσο και της Ελιάς, θα έλεγα ότι είναι βαριά δουλειά. Δεν είναι δουλειά η οποία μπορεί να γίνει mm -hmm. σε μια καφετέρια με το φραπέ στο χέρι. Mm -hmm. Και ο Έλληνας δυστυχώς, που το λέμε, έχει μάθει διαφορετικά. Ίσως πρέπει να αλλάξει συνήθειες και νοοτροπίες. Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει απροθυμία ελληνικών εργατών να εργαστούν στο πορτοκάλι. Γιατί θυμάμαι και το Γιάννη Γρυπιό ότι πέρυσι το Δήμαρχο Ευρώτα να φωνάζει στο Μέγκα ότι του καλώ του Έλληνε να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Θυμάμαι είχε ανοίξει κάποιε θέσει εργασίε για τον αγροτικό χώρο και δεν πηγαιναν ηρθαν Δε Είχαν πάει δύο-τρία άτομα νομίζω. απροθυμία. Mm -hmm. Δεν υπάρχει. Ε, το μαύρο χρήμα δηλαδή δεν έχει χτυπηθεί καθόλου στον εργατικό χώρο, στον αγροτικό εργατικό χώρο. Δεν έχει χτυπηθεί καθόλου. Το μόνο που, που χτυπιέται είναι ο παραγωγός ε, γιατί υπάρχει, υπάρχει πλήρη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, κυνηγητό και το μόνο, ο μόνο που την πληρώνει είναι ο αγρότης, όταν συλλαμβάνεται να απασχολείται τους εργάτες και επιπλέον το προϊόν το οποίο από, τη, από το φόβο των παραγωγών, ορισμένων παραγωγών να μην χρησιμοποιήσουν euh, τέτοιου ε, ε, εργάτες, χάνεται η παραγωγή του. <saliva> το, το θέμα δεν είναι να φοβήσουμε τους παραγωγούς, ούτε να χαθεί η παραγωγή. Το θέμα είναι να δώσουμε λύση. Εγώ πήγα. Ε, πήρα την πρωτοβουλία για πήγα και στον Υπουργό Εργασία, τον κύριο Βρούτσι. Μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε με την συμπεριφορά του. Πραγματικά πιστεύω ότι, αν όχι ο καλύτερο, από του καλύτερου υπουργού αυτή τη κυβέρνηση. Δύο ώρε καθίσαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Και πραγματικά δεν σα κρύβω και μένα με ταρακούλησε, με, με γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Mm -hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, πλην όμως νομίζω ότι κατά την περίοδο της συγκοπηδής πρέπει να υπάρχει μια εσκεμμένη ανοχή. Mm -hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Mm -hmm. Δεν μπορούν να μαζευτούν τα, τα εισοδήματα των παραγωγών με τους υπάρχοντες νόμους εργάτες, οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Και να σα πω και ένα άλλο μυστικό. Ένας νόμος εργάτης, ο οποίος έχει δυνατότητα να, να εβάζει και, και, και το, την ασφάλειά του ε, το εργόσιμο, ε, έρχεται λοιπόν και λέει: Αν το αμερομίστο έχει 30 ευρώ, λέει: Εγώ επειδή έχω εργόσμο, θέλω 50. Α, δηλαδή, ε, αυτοί που οι λίγοι που μπορούν να πληρωθούν με εργόσιμο, ανεβάζουν και το κόστος παραγωγής όταν τα προϊόντα ναι. τα αγροτικά ναι. έχουν πέσει και δεν έχουν ανέβει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ και σύνθετο πρόβλημα το οποίο καλείται η κυβέρνηση να το διαχειριστεί. Ε, νομίζω ότι στην παρούσα φάση μία ανοχή κατά τις περιόδους αιγμής ίσως να είναι το καλύτερο γιατί κατανοώ ότι δεν μπορεί να ανοιμοποιείς και, και τα εκατομμύρια δολάρθρων mm -hmm. μεταναστών mm -hmm. Απ' την άλλη προσφέρεται και ένα εργό γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που μπαίνουν στη χώρα υπάρχουν και η, η, η άποψη ότι τους δίνεται οι αγρότες δουλειά και ζουν και γι' αυτό κάθονται Μα αν δεν είχαν και δουλειά να ζήσουν... Τι θα κάνανε, πού θα ζούσανε, δεν θα κλέβανε, τι άρκε μα θα τρώγανε. Ο ακρότη τελικά μπορεί να γίνει επιχειρηματία, γιατί προ τα εκεί το πήγαινε η κυβέρνηση, έτσι, με τα μπλοκάκια και με όλα αυτά που πρέπει να τηρούν πλέον, τα βιβλία εννοώ και όλα αυτά που πρέπει να τηρούν οι αγρότε πλέον. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση των αγρότων θέλει επιχειρηματία δικό τη, για να εισπράττει αυτή. Mm -hmm. Αν τον ήθελε επιχειρηματία στην πραγματικότητα. Τα, οι αποφάσει θα ήταν τελείω διαφορετικέ. Ε, δεν θα επέτρεπε ε, να, να εισραίουν κατά κύματα ε, ξένα προϊόντα και δεν αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρουμε ότι έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή τι αγορέ πορτοκάλια από τη Νότια Αφρική. Mm -hmm. ε, δεν θα επέτρεπε να βαφτίζονται ελιές τύπου καλαμών ελιέ τελείω διαφορετικέ και να, να την, και την ελληνική αγορά αλλά και την ευρωπαϊκή, δεν θα επέτρεπε και άλλα γεωργικά προϊόντα, όπω το τυρί και άλλα, να έχουν την τύχη και την κατάληξη αυτή που έχουν. Θα προσπαθούσε λοιπόν και θα δημιουργούσε αυτά τα, αυτές τις υποδομές που θα είχε μία αξιοπρεπή παρουσία. Αντί αυτών, τι κάνει, Προσπαθεί λοιπόν από τους φτωχού, τους ταλέπορους γιατί οι περισσότεροι αγρότες δεν είναι βιομηχανοί. Mm -hmm. Υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι έχουν μεγάλο κλήρο και μεγάλες και, και εξειδικευμένε ποικιλίε και εισπράττουν. Αυτή λοιπόν και η δική μου γνώμη είναι να πληρώνουν. Αλλά η συντριπτική πλειοσία των αγροτών είναι αγρότες οι οποίοι εισπράττουν, έχουν 30, 40, 50 τόνους πορτοκάλια, έχουν χίλια δυο τόνους ελάδι και με αυτά τα προϊόντα δεν ζουν την οικογένειά τους. Mm -hmm. Έρχεται λοιπόν αυτούς τους παραγωγούς λοιπόν, να τους φορολογήσει με το βιβλίο εσόδων ή εξόδων, να τους στείλει σε μια άλλο γραφειοκρατικό σύστημα να μεγαλώσει. Να το, καλύτερο, το καλύτερο επάγγελμα σήμερα είναι ο φοροτεχνικός, mm -hmm. το μεγαλώνει, έρχεται λοιπόν και τους, και τους ρίχνει στα κάτεργα στην κυριολεξία και λέει, εις έπραξες κύριε 10.000 ευρώ μειχτό. Που για έναν αγρότη το 10.000 ευρώ μειχτό σημαίνει 2.000 καθαρό, καθαρό εισόδημα. Mm. Ε, και αυτό το 2.000 είναι η εργασία του. Mm. Έρχεται λοιπόν και του φορολογεί με, το δε, με τα, ολόκληρο το ποσό, αφαιρώντας τα έξοδα του, ε, μην αναγνωρίζοντα την προσωπική του εργασία και τη οικογένειάς του. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, γιατί είμαστε σε μια αγροτική περιοχή. Ότι σε μια οικογένεια ελιέ μαζεύει ο πατέρα, η μητέρα και τα παιδιά, και όταν τα παιδιά είναι μαθητέ ή σπουδαστέ, ακόμη και τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα βοηθούν του γονεί. Mm -hmm. Αυτή την εργασία δεν την αναγνωρίζει και τη φορολογεί mm -hmm. όλων. Και του πατέρα και τη μητέρα και των παιδιών. Mm -hmm. Έρχεται λοιπόν στα, στα, στα πορτοκάλια, mm -hmm. τα οποία δεν μπορεί να τα κόψει με εργόσημα, γιατί αυτοί που έχουν εργόσημα στην περιοχή Σπάρτη. Δεν είναι πάνω από 20 άνθρωποι και τα, και πορτοκάλια την περίοδο του χειμώνα για την εποχιακό προϊόν χρειάζεται να τα κόψουν χίλια άνθρωποι. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη και λοιπόν στα χίλια οι 980 τα εργατικά που πληρώνουν στους, εργάτε εργάτες τα πληρώνει, πληρώνε φόρο σαν καθαρό εισόδημα. Mm -hmm. Λοιπόν αυτές οι ενισότητες και οι αδικίες δεν μπορούν να συνεχιστούν διατυμπανίσαμε, κάναμε τι ανάλογε παραστάσει. Θυμάστε, πήγαμε στου υπουργού, τους με του βουλευτέ εδώ κτλ. Δεν μπόρεσε να, δεν μπόρεσε, δεν τι ακουστήκαμε. Ε, νομίζουν ότι κάποιοι νομίζουν επειδή γίνανε υπουργοί ή γίνανε ή επιτέλου είναι κυβερνούν μια χώρα, νομίζουν ότι είναι καβάλα στο άλογο. Mm -hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολύ γρήγορα θα ξεκαβαλήσουν και ο, ο, ο χειρότερο σύμβουλο είναι ο εγωισμός. Ο οποίο του διακατέχει. Ε, ισοπεδώσανε και το λέω, μπορεί να είναι σκληρά τα λόγια που χρησιμοποιώ, Ισοπεδώσανε την πιο αξιοπρεπή και έντιμη κοινωνική τάξη Ελλάδο. Mm -hmm. Αυτό δεν θα, έχει, δεν θα περάσει απαρατηρητό. Mm -hmm. Θα έχει αντίκρισμα. Το ξαναλέω, η πιο έντιμη, η πιο έντιμη και ειλικρινή κοινωνική τάξη Ελλάδο ήταν η Αγροτιά. Και την Ισοπεδώσανε. Τη στήξαν το φιλότιμο την αξιοπρέπεια. Τη στήξανε τον Νίκο mm -hmm. Θα το δείτε ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο. Να κλείσουμε με μια δική σας εκτίμηση. Βλέπετε σύντομα εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης, αλλαγή πολιτικού σκηνικού μέχρι και το ενδεχόμενο συνεργασίας ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ακούμε τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, δεν, δεν πολύ ασχολούμαι με τα πολιτικά και δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς... Ε, επινοούνται προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία γιατί, ε, για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο τα κάνει, θεωρώ ότι οι συλλήβδινοι πολιτικοί αυτή τη στιγμή έχουν αυτή την νοοτροπία. Γιατί οι συλλήβδινοι πολιτικοί όλων των κομμάτων και αυτοί που είναι και αυτοί που ετοιμάζονται να έρθουν, δεν διαφωνεί κανείς για τα υπάρχοντά τους αυτά που παίρνουν. Και είναι τεράστια τα νούμερα που παίρνουν. Mm -hmm. Και δεν γίνεται κανένα να κανένα ανάγχωμα σε τίποτα, σε κανένα νόμο για, τα, για την κατάδεια που έχουν οδηγήσει του αγρότε. Άρα εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά πότε θα γίνουν εκλογές και τι θα γίνουν. Mm -hmm. Με ενδιαφέρει πότε η Θεία Φώτιστη θα τους, θα τους φωτίσει να αλλάξουν πολιτική για όλους τους Έλληνες οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, γιατί ξεπουλιέται η Ελλάδα μέρα με την ημέρα, γιατί ισοπεδώνεται και καταρακώνεται η αξιοπρέπεια του καθενός, αλλά ειδικότερα του χώρου που έχω την τιμή να είμαι και να εργάζομαι, ε, αυτό με επικραίνει πάρα πολύ και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο. Mm -hmm. Δεν ξέρω από πού θα μπει αυτό το φρένο. Mm -hmm. Αλλά ενδιάμεση περιπτώσει πρέπει να μπει ένα φρένο. Mm -hmm. Κύριε Παπαδάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι αναπάντητο κάτι που θέλετε να ε, συζητήσουμε. Εγώ δεν. Δεν με πάει το μυαλό μου σε κάτι που θέλω να δείξω. Okay. Το μόνο που θέλω να πω απευθυνόμενος τους αγρότες, να τους διαβεβαιώσω ότι όσο με αφορά και εμένα αλλά και προσωπικά αλλά και, την, και το εργοστάσιο που εκπροσωπώ, να τους διαβεβαιώσω ότι κάνουμε τα πάντα. Να σας πω ότι έχουμε, πρόσφατα είχα επισκεφθεί τη Ρωσία στα πλαίσια ε, της, του ανοίγματο που κάνουμε και εκεί ψάχνουμε να, να, βρούμε αναδιόμενες αγορές ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει τα φτερά μας και πουλάμε χυμούς σε Αμερική, σε Αγγλία σε γειτονικέ βαλκανικές χώρες στη Ρωσία στη, στη, στα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Ρωσίας είναι μέσα η, η χυμή μας η χυμή με την επωνυμία Λακωνία ε, ξεκινήσαμε εμπορία στα Νοπά Πορτογάλια στα Βαλέτζια με πολύ καλές προϋποθέσεις και με πολύ καλή ροή το εμπάργκο μα σταμάτησε. Να. Προσδοκούμε στην, στο, στο γρήγορο σταμάτημα του εμπάργκου για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που κάναμε και στα νοπά προϊόντα. Mm -hmm. Να διαβεβαιώσω έτσι το, του συνεταίρου μα κατά, κα, κατά πρώτον, αλλά και όλου του παραγωγού του νομού. Γιατί εμεί δεν περιοριζόμαστε μόνο στου συνεταίρου μα. Όποτε μα έχει ζητηθεί, εμεί τρέχουμε και, προσ, και προσπαθούμε και προσδοκούμε με όλο τον κόσμο του νομού. Προσπαθούμε για το καλύτερο, ό,τι μας επιτρέπουν οι, οι μικρές μας δυνάμεις, γιατί δεν είμαστε υπεράνθρωποι, προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε για τη στήριξη του εισοδήματο. προσπαθούμε και για τη στήριξη της αξιοπρέπειας και, του, και του, του πραγού που τον καλούμε να μην σκύβει το κεφάλι, όπως υπερήφανος πέρασε δύσκολες καταστάσεις της κατοχής, και μετέπειτα έτσι και τώρα να διαχειριστούμε τα προβλήματά μας ε, και τις ε, και τις αδικίες που έρχονται επάνω στο πετσί μας με αξιοπρέπεια και με και με αγωνιστική διάθεση.